Εάν ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα την επόμενη μέρα, σε τι θα βοηθήσει? Στις 27 του μήνα θα είναι εδώ όλα τα αντιλαϊκά μέτρα τα οποία έχουν ψηφίσει και έχουν συναποφασίσει για το επόμενο διάστημα. Θα είναι εδώ τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060, θα είναι εδώ τα ευρωπαϊκά εξάμηνα, θα είναι εδώ η ενισχυμένη εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα χρειάζεται ένα δυνατό κομμουνιστικό κόμμα και στους Δήμους και στις περιφέρειες και στην Ευρωβουλή, γιατί είναι το μοναδικό κόμμα που μπορεί να παίξει το ρόλο του κυματοθράφστη απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή λέλαπα, αλλά ταυτόχρονα είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί μια διαφορετική προοπτική για τον ελληνικό λαό, μια άλλη οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας που κριτήριό της θα έχει την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας και όχι το κέρδος των λίγων. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικούν και αυτή την ψήφο των πολλών. Τελικώς ποιος είναι με τους πολλούς? Ναι. Αποδείχθηκε μια σύντομη ματιά, αν ρίξει κανείς στα όσα διαδραματίστηκαν την τελευταία εβδομάδα, επιβεβαιώθηκε περίτρανα ποιον υπηρετούν. Ασφαλώς στην προσπάθειά τους να εξαπατήσουν για μία ακόμη φορά τον λαό, να παγιδευτεί για μία ακόμη φορά σε ψεύτικα διλήμματα, πλειοδοτούν. Η πραγματικότητα όμως επιβεβαιώνει όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 10 χρόνια, ότι έχουν κοινές αντιλαϊκές δεσμεύσεις, ότι στηρίζουν όλες τις πλευρές της αντιλαϊκής πολιτικής και αυτό ο κόσμος το έχει αντιληφθεί. Αυτό που δεν πρέπει να συμβεί είναι να κυριαρχήσει για μια ακόμη φορά στο κριτήριο της ψήφου η λογική του μικρότερου κακού. Γιατί αυτό γίνεται και μεταγγίζεται η αγανάκτηση και η οργή που νιώθει ο λαός, οι εργαζόμενοι, οι νέοι άνθρωποι, ο άνεργος, ο συνταξιούχος από την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής. Και μεταγγίζεται ακριβώς επειδή έχει κριτήριο αυτό τη λογική του μικρότερου κακού στο ένα ή στο άλλο κόμμα που είναι απλώς εναλλαγή στην αστική διακυβέρνηση στο πλαίσιο όμως της εξουσίας που έχουν οι λίγοι εφοπλιστές, δηλαδή οι βιομήχανοι και οι τραπεζίτες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα εναντιώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να υπάρξει κάτι διαφορετικό για τους λαούς? Μπορεί να υπάρξει. Μπορεί να υπάρξει η Ευρώπη των λαών και η Ευρώπη του σοσιαλισμού. Το Αγωνιστικό Κόμμα αυτό οραματίζεται, σε αυτή την κατεύθυνση συγκεντρώνει όλες του τις δυνάμεις, γιατί αποδείχθηκε περίτρανα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι το σπίτι των λαών, είναι φυλακή για τους λαούς, είναι εχθρική προς τα συμφέροντά του, προς τα συμφέροντα των εργαζομένων. Η ίδια της η ίδρυση είναι συνυφασμένη με αυτό, άρα έχει όφελος αν ενισχυθεί αυτή η φωνή μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, αν εκλεγούν περισσότεροι κομμουνιστές ευρωβουλευτές, γιατί θα είναι η φωνή, τα μάτια και τα αυτιά του ελληνικού λαού που θα αποκαλύπτουν τα σχέδια που εξυφαίνονται σε βάρος του, γιατί εκεί συναποφασίζονται και εξειδικεύονται από την εκάστοτε κυβέρνηση και υλοποιούνται, λέμε εμείς, από τους Δήμους και τις περιφέρειες και γι' αυτό πρέπει να είναι και ενιαίο το κριτήριο της ψήφου και ταυτόχρονα να σταλεί ένα δυνατό μήνυμα ελπίδας, αντεπίθεσης και αντίστασης στο ευρωενωσιακό οικοδόμημα και τις κατευθύνσεις αντιλαϊκές που εκπορεύονται από εκεί σε βάρος όλων των λαών της Ευρώπης.